Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και το θέμα μας σήμερα είναι πώς η διαλυματική νηστεία επηρεάζει την υγεία. Όλοι έχετε ακούσει ότι η διαλυματική νηστεία βοηθάει στην απώλεια βάρους, ειδικά όταν το παράθυρο σύτησης είναι νωρίς και αποφεύγουμε το φαγητό τη νύχτα. Αλλά μπορεί αυτό να βελτιώσει την υγεία μακροπρόθεσμα? Σήμερα θα δούμε αν βοηθάει και ποια στρατηγική βοηθάει. Γιατί η κλασική διαλυματική νηστεία 16-8 ή 14-10 δεν έχει αξιολογηθεί μακροχρόνια. Αλλά μια μορφή διαλυματικής νηστείας έχει αξιολογηθεί μακροχρόνια. Για αυτήν θα μάθουμε σήμερα και θα δούμε και τα αποτελέσματά της στην υγεία. Ενώ υπάρχουν πολλές μελέτες που αξιολογούν τη διαλυματική νηστεία σε σχέση με την υγεία, όλες χρησιμοποιούν δευτερογενή στοιχεία υγείας, όπως την πίεση, τη χοληστερίνη, το βάρος κτλ. Αυτό στηρίζεται στην παραδοχή ότι αφού μειώθηκε η χοληστερίνη, άρα θα βελτιωθεί η υγεία. Λογικό, και έτσι γίνεται συχνά σε πολλές μελέτες, αλλά απέχει από το ιδανικό. Σε προηγούμενο βίντεο είδαμε πώς η διαλυματική νηστεία με πρωινό παράθυρο σύτησης είναι ιδανική για καλύτερους δείκτες υγείας, αλλά σήμερα θα δείτε τι κάνει σε πιο μακροχρόνιος και πιο βαρύς δείκτες. Ξεκινώντας, θέλω να θυμίσω ότι ο όρος χρονοορισμένη σύτηση σταδιακά αντικαθιστά τον παλαιότερο όρο διαλυματική νηστεία όταν η διάρκεια της νηστείας είναι λιγότερη από 24 ώρες. Άρα σήμερα θα μιλήσουμε για την πραγματική διαλυματική νηστεία που μετρείται με τις ημέρες και όχι με τις ώρες. Συχνά ονομάζεται και νηστεία σε αναλασσόμενες μέρες και σημαίνει ότι τρώμε κανονικά κάθε δεύτερη μέρα και ενδιάμεσα τρώμε λίγο. Βάσει αυτού του πρωτοκόλλου νηστείας, το 1956 έγινε μια μελέτη στην Ισπανία. Αν ακούσετε ή διαβάσετε κάποιους να αναφέρονται στην επίδραση της διαλυματικής νηστείας στην υγεία, σχεδόν πάντα θα αναφερθούν σε αυτή τη μελέτη. Ας δούμε τις λεπτομέρειες. Οι ερευνητές εμπνεύστηκαν από τα δεδομένα που είχαν δημοσιευθεί σχετικά με την παράταση ζωής με περιορισμό θερμίδων σε πειραματόζωα και χώρισαν 120 τρόφιμους ενός οίκου ευγυρίας στη Μαδρίτη σε δύο ομάδες. 60 συμμετέχοντες συνέχισαν να τρώνε τη συνήθεια διατροφή τους και οι άλλοι 60 έκαναν νηστεία κάθε δεύτερη μέρα. Τις μονές μέρες του μήνα έτρωγαν τη συνήθεια διατροφή των 2.300 θερμίδων και τις λιγές ημέρες μόνο μισό κιλό φρούτα και ένα λίτρο γάλακτος, που υπολογίζεται ότι θα τους πρόσφεραν περίπου 900 θερμίδες. Αυτό συνεχίστηκε για 3 χρόνια, αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για μελέτη, έτσι δεν είναι? Και αρκετά ρεαλιστικό πραγματικό σενάριο. Λοιπόν, τι έγινε? Κατά τη διάρκεια της μελέτης πέθαναν 13 άτομα από την ομάδα ελέγχου, την ομάδα που συνέχισε να τρώει όπως πριν, ενώ στην ομάδα της νηστείας μόνο 6. Φυσικά τα άτομα ήταν πολύ λίγα για να επιτευχθεί στατιστική διαφορά, πράγμα που σημαίνει ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να ήταν και κατά τύχη. Η διαφορά όμως που πέτυχε στατιστικά σημαντική διαφορά ήταν ο αριθμός των ημερών που πέρασαν στο νοσοκομείο. Οι τρόφιμοι στην ομάδα ελέγχου πέρασαν συνολικά 219 ημέρες στο νοσοκομείο, ενώ η ομάδα νηστείας μόλις 123. Αυτό θα μπορούσε να είναι απόδειξη ότι η διαλυματική νηστεία μπορεί να βελτιώσει την υγεία ενός ατόμου και ενδεχομένως ακόμα και τη διάρκεια ζωής του. Αλλά πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο σημαντικά σημεία που μπορεί να επηρέασαν τα αποτελέσματα. Στη μελέτη δεν ήταν ξεκάθαρο πώς μοιράστηκαν οι συμμετέχοντες. Εάν αντί να τυχεοποιηθούν, τα πιο υγεία άτομα τοποθετήθηκαν κατά λάθος στην ομάδα της διαλυματικής νηστείας, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα υπέρ αυτής της ομάδας. Επίσης, φαίνεται ότι ο κύριος ερευνητής της μελέτης ήταν επίσης και υπεύθυνος για τις ιατρικές αποφάσεις στον οίκο ευγυρίας. Αυτός δηλαδή που αποφασίζει ποιος τρόφιμος θα πάει στο νοσοκομείο και ποιος όχι. Σε αυτό το ρόλο θα μπορούσε ασυνείδητα να έχει στείλει για νοσηλεία περισσότερα άτομα από την ομάδα ελέγχου. Ένα τέτοιο πείραμα σήμερα θα το θεωρούσαμε ανήθικο και επικίνδυνο και σε καμία περίπτωση δεν θα περνούσε από επιτροπή ελέγχου της ηθικής. Επίσης, είναι πιθανόν ότι ακόμα και αν περνούσε τον έλεγχο, οι ερευνητές θα δεχόντουσαν όχι μόνο κριτική αλλά και πλήρη επίθεση για την εκμετάλλευση αδύναμων μελών της κοινωνίας και τη χρήση τους ως πειραματόζωα. Άρα, τα αποτελέσματα είναι απίθανο να παραχθούν σήμερα και να μάθουμε αν πραγματικά η διαλυματική νηστεία μπορεί και να βελτιώσει ουσιαστικά την υγεία σε βάθος χρόνου.
θα πρέπει να βασιστούμε σε μελέτες που αξιολογούν δείκτες υγείας όπως χοληστερίνη, πίεση, ζάχαρο, βάρος κτλ. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ!